Βιενέζικα μπισκότα τώρα. Είμαστε στην ενότητα εύκολη ζαχαροπλαστική. Και αυτά τα μπισκότα είναι πάρα πολύ εύκολα. Είναι του ονείρου, είναι αφράτα, βουτυράτα. Παιδιά, τώρα δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Πώς να τα πενέψω και πώς να τα πουλήσω. Να, δεν χρειάζεται να πουλήσω. Να να ξεκινήσω λοιπόν τη διαδικασία, έτσι. Σκέφτηκα να κάνουμε αυτά τα μπισκότα. Μου έχετε ζητήσει καταρχάς πολλές συνταγές για μπισκότα και σκέφτηκα ότι αυτά τα μπισκότα είναι από τα πιο εύκολα που θα κάνετε στο σπίτι σας. Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχετε κορνέ να τα σχηματίσετε, και με ένα κουτάλι θα έχετε στοιχειωδώς πολύ ωραία μπισκότα. Αλλά θέλουν τον τρόπο τους. Το κυριότερο εδώ είναι ότι έχουμε βουτυράτη γεύση και είναι αυτά τα μπισκότα που βρίσκουμε και στην αγορά, τα οποία είναι απλά όνειρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Εδώ, το κλειδί της γεύσης είναι ένα ωραίο αγελαδινό βούτυρο. Οπότε, ξεκινάμε με αυτό και το χτυπάμε με άχνη ζάχαρη. Το βούτυρο το έχω κομμένο σε μικρά κυβάκια, το έχω αφήσει για λίγη ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μαλακώσει για να χτυπηθεί πιο εύκολα. Και θα το χτυπήσω με την άχνη ζάχαρη, όπως σας είπα. Βλέπετε, είναι αρκετά μαλακό. Αυτό θα με βοηθήσει για να γίνει στην αρχή αυτή η αφράτη βάση που θέλω. Άχνη ζάχαρη και τα χτυπάω για λίγα λεπτά σε μέτρια ταχύτητα. Και εδώ σαφώς έχω το δεξί μου χέρι στην κουζίνα, ο πολύτιμος βοηθός μου, παιδιά. Αυτή η κουζινομηχανή με έχει σώσει, ειδικά στις ζύμες. Βλέπετε, έχω βάλει το ειδικό εξάρτημα, το φτερό. Να σας το δείξω, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Έτσι, ξεκινάω και χτυπάω, αφρατεύω το βούτυρο με τη ζάχαρη. Έτσι. Με έχει βολέψει αφάνταστα, παιδιά. Είναι και το μέγεθός του ιδανικό. Βολεύεται μέσα στο ντουλάπι. Και κάνω εδώ τόσες παρασκευές από ζύμες, κρέμες, σαντιγί, τα πάντα. Λοιπόν, πολύ γρήγορα βλέπετε ότι αφρατεύει αυτό το μείγμα και εδώ με βοήθησε πραγματικά ότι το βούτυρο έμεινε σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για λίγη ώρα. Ένα λεπτό ακόμη και συνεχίζουμε. Και συνεχίζω τώρα. Το μυστικό της νοστιμιάς, παιδιά. Στις γλυκές ζύμες πάντα βάζουμε λίγο αλάτι. Τώρα, ειδικά εδώ, ο ανθός αλατιού θα δώσει γεύση, θα δώσει νοστιμιά. Μη σας φανεί παράξενο, αυτό το κάνουμε στα μπισκότα και στα κέικ. Θα διαπιστώσετε κι εσείς ότι με λίγο ανθό αλατιού η γεύση ανεβαίνει στα ουράνια. Δεν υπάρχει αυτή η νοστιμιά. Ρίχνω μετά εσάνς βανίλιας και ασπράδια. Τα χτυπάω για ένα λεπτό και συνεχίζουμε. Και μια κίνηση απαραίτητη πάντα όταν χτυπάμε το βούτυρο με τα άλλα υλικά. Και τώρα, εδώ θα ρίξω το αλεύρι για κάθε χρήση. Ιδανικό για να κάνουμε ωραίες μαλακές και αφράτες ζύμες. Ιδανικό για κέικ και για μπισκότα. Και αυτά τα μπισκότα, παιδιά, είναι του ονείρου, όπως σας είπα. Είναι αφράτα, βουτυράτα, τα έχουν όλα. Και αυτή είναι η συνταγή, έτσι. Πανεύκολη. Ένα τελικό ανακάτεμα και είμαστε έτοιμοι. Εδώ τώρα θα ενωθούν όλα τελικά και θα γίνει μια πολύ ωραία ζύμη αφράτη. Χαμηλή ταχύτητα στην αρχή και μετά σιγά σιγά την ανεβάζουμε. Αυτό ήταν. Θέλω να σας δείξω τη ζύμη, πόσο αφράτη είναι. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι. Απλά όνειρο. Αυτή εδώ είναι η ζύμη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φάση. Έβαλα τη ζύμη σε ένα κορνέ, έβαλα μία μύτη σγουρή κάτω και πάμε τώρα να σχηματίσουμε τα μπισκότα. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ, το πολύ απλό. We'll be right back.
Και θέλουμε και μια σχετική απόσταση, γιατί απλώνουν στη διάρκεια του ψησίματος. Έτσι λοιπόν σχηματίζω αυτά τα μπισκότα, τα οποία έχουν διάμετρο περίπου 3 εκατοστά. Έχω προθερμάνει το φούρνο στον αέρα και στις αντιστάσεις στους 180 βαθμούς. Ψήνω για 15 λεπτά. Μετά αφήνουμε τα μπισκότα να κρυώσουν ελαφρώς για να τα βουτήξουμε στη σοκολάτα. Γιατί δεν τελειώνουμε εδώ. Αυτά τα βιενέζικα μπισκότα έχουν και σοκολάτα. Οπότε τα ψήνουμε, γυρίζουμε για να δούμε την επόμενη φάση όπου πια θα τα σερβίρουμε ωραία. Έχετε αγωνία να δείτε τι γίνεται. Okay, πάμε, συνεχίζουμε. Έτοιμα τα μπισκότα, ψημένα, λαχταριστά, παιδιά, έχει μοσχοβολήσει εδώ η κουζίνα μας, βούτυρο. Τα πιο απίθανα βουτυρά, τα μπισκότα που θα δοκιμάσετε ποτέ. Κοιτάξτε εδώ, όνειρο. Δεν απλώνουν πάρα πολύ, έτσι. Και είναι απλά αφράτα υπέροχα. Πώς σας φαίνονται, εντάξει τώρα. Το τι έρχεται όμως δεν ξέρετε. Τι κάνουμε τώρα, τα βουτάμε από τη μία πλευρά στη σοκολάτα. Να σας πω όμως ότι αυτά τα μπισκότα είναι η βάση για να κάνουμε ωραία πτυφούρ. Επομένως, αν τα κόψουμε, τα σχηματίσουμε λίγο μικρότερα και βάλουμε μαρμελάδα βερίκοκο για παράδειγμα ανάμεσα και κολλήσουμε δύο μπισκότα, έχουμε ένα πολύ ωραίο πτυφούρ. Έτσι το κλασικό. Εγώ είπα όμως να κάνουμε τα κλασικά βιενέζικα μπισκότα, γιατί έτσι γίνονται και τα πτυφούρ, τα οποία από μόνα τους με λίγη σοκολάτα είναι πραγματικά ονειρεμένα. Εδώ έχω λιωμένη κουβερτούρα. Εδώ έβαλα και δύο κουταλιές ηλιέλαιο, γιατί γυαλίζει όταν θα στεγνώσει επάνω στα μπισκότα. Και εδώ δίπλα έχω σοκολατένια τρούφα. Εντάξει, κλασική αξία, σοκολατένια τρούφα, γοητεύει μικρούς και μεγάλους και τα κάνει και λίγο πιο ανάγλυφα. Είναι και ωραία στην υφή τους, είναι όνειρο. Λοιπόν, πάμε. Βήμα-βήμα. Ξεκινάω. Βουτάω το μισό μπισκότο εδώ στη σοκολάτα και το αφήνω επάνω στην επιφάνεια για να στεγνώσει. Απλά και ωραία. Τώρα αν τρέξει και λίγη σοκολάτα εδώ στην επιφάνεια δεν μας πειράζει, έτσι. Και πασπαλίζω εδώ στις άκρες με σοκολατένια τρούφα. Και τα αφήνουμε για λίγη ώρα να κρυώσουν, τα βάζουμε και λίγο στο ψυγείο για κανένα μισάωρο για να είμαστε σίγουροι ότι σφίγγει η σοκολάτα και μετά τα απολαμβάνουμε ωραία και απλά. Και είναι τόσο νόστιμα που πιστεύω ότι δεν σας δίνω πάνω από 2-3 λεπτά να εξαφανιστούν. Και πολλά λεπτά. Αυτά είναι. Αυτή είναι, παιδιά, η συνταγή. Βιενέζικα μπισκότα με σοκολάτα ονειρεμένα, φτιάξτε τα. Για 24 βιενέζικα μπισκότα θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 150 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 3 ασπράδια, 1 κουταλάκι του γλυκού εσάνς βανίλιας, 350 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση, ανθό αλατιού σε νυφάδες, 250 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα, 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο και 100 γραμμάρια σοκολατένια τρούφα.
Αυτά τα μπισκότα είναι ιδανικά για να κάνετε γεμιστά πτιφούρ. Σε αυτή την περίπτωση, απλώστε λίγη μαρμελάδα της αρεσκίας σας ανάμεσα σε δύο μπισκότα πριν τα βουτήξετε στη σοκολάτα. Εκτός από σοκολατένια τρούφα, δοκιμάστε ψημένα και τριμμένα αμύγδαλα για την επικάλυψη.